Το έργο του Ανοιχτού Κέντρου Εμπορίου είναι σε εξέλιξη. Αυτή τη στιγμή είμαστε στην οδό 11η Νοεμβρίου. Τελειώνουμε την οδό Προείου. Είναι σε πολύ καλό δρόμο και ολοκληρώνεται η οδό Βουπάλου. Αυτή τη στιγμή στην 11η Νοεμβρίου είμαστε σε αυτό το στάδιο εργασιών. Αυτή τη στιγμή βάζουμε τα ρήθρα. Η αμέσως επόμενη κίνηση είναι να γίνουν τσιμαντεστρώσεις. Καταλαβαίνουμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει κάποιο πρόβλημα από τη σκόνη και όλα αυτά που δημιουργούν οι εργασίες που γίνονται. Ζητάμε την κατανόηση των καταστηματαρχών. Είναι κάτι που πρέπει να γίνει, γιατί και σε άλλες πόλεις που έχουμε επισκεφτεί, όλες οι πόλεις κινούνται μέσα σε αυτό το πνεύμα να δημιουργηθούν δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας μέσα στον αστικό ιστό. Το έργο μετά θα συνεχίσει σε δρόμους, αφού τελειώσουμε την 11η Νοεμβρίου, σε παράδρομους που έχουν λιγότερη κυκλοφοριακή συμφόρεση, Σκαναβή, Δαμαλά, πάντα με την επίβλεψη της αρχαιολογικής μας υπηρεσίας. Για μας η αρχαιολογία είναι συνειδηπόροι. Κρατάμε αυτά που μας, τις οδηγίες που μας δίνουν και προσπαθούμε πάντα να κάνουμε γρήγορα τα έργα χωρίς να δημιουργούμε προβλήματα. Αμέσως μετά, αφού τελειώσουμε και αυτούς τους δρόμους, είμαστε σε επικοινωνία με την ΔΕΗ για να δούμε την οδό Βάμβα. Πιστεύω ότι μέσα στο διάστημα του καλοκαιριού δεν θα δημιουργήσουμε προβλήματα στους καταστηματάρχες μας. Είχε 12 μήνες χρονοδιάγραμμα, αλλά σίγουρα θα υπάρχουν κάποιες παρατάσεις, γιατί βλέπετε ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα που δημιουργούνται με το δίκτυο του ΔΔΕ, με κάποια πράγματα που θέλει η αρχαιολογία να γίνουν έτσι όπως θέλει. Σίγουρα θα υπάρχουν καθυστερήσεις, αλλά αυτό εμάς που μας ενδιαφέρει είναι ένα τέτοιο έργο που κάνει δρόμους ήπιας κυκλοφορίας να οριμάσει και να ολοκληρωθεί και στη σκέψη και στη συνείδηση και του κόσμου και των καταστηματαρχών και της κοινωνίας. Αυτή τη στιγμή, σε αυτό το σημείο που βρισκόμαστε, είναι θέση για 2 θέσεις φορτοεκφόρτωσης. Όπου μας επιτρέπεται, κάνουμε θέσεις φορτοεκφόρτωσης.